Μάλλον η κυβέρνηση προσπαθεί και με κομψό και με άκοψο τρόπο να μας πείσει ότι ο κορονοϊός τελείωσε με την έναρξη του καλοκαιριού και θα ξαναξεκινήσει πάλι μόλις φύγουν και οι τελευταίοι τουρίστες, όπως επιβάλλουν και επιτάσσουν οι tour operators σε όλη την Ευρώπη. Κυρία Δουγεράκη, όπως αναφέραμε και στην ανακοίνωση, ότι για άλλη μια φορά βρισκόμαστε, αν θέλετε, σε ένα κρίσιμο σημείο. Τα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δέχεται πιέσεις σε σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, όπως επίσης και ταυτόχρονα με την αύξηση πλέον και άλλων ασθενειών που έχουν εμφανιστεί και με την αύξηση του πληθυσμού λόγω του τουρισμού και έχουν ήδη φρακάρει αρκετές κλινικές και με ράτζα και με μεταφορά ασθενών σε άλλες κλινικές για να βρουν ένα κρεβάτι και ταυτόχρονα με προσωπικό που αρρωσταίνει, προσωπικό που είναι εξαντλημένο εδώ και 3 χρόνια, που καλείται να καλύψει με μπαλώματα κενά που υπάρχουν διαχρονικά στο σύστημα υγείας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή είναι η εικόνα, όσο και ο κύριος Πλεύρης και ο ΕΟΔΗ επιχειρεί να την αποκρύψει, να τη συγκαλύψει και να ουσιαστικά τα πρωτόκολλα αυτά που έχουν επιβάλει tour operators να τα ντύσει με μια επιστημικονεφάνεια, μη δίνοντας και την πραγματική εικόνα. Να θυμίσω μόνο στους ακροατές σας ότι πλέον τα κρούσματα δεν θα δηλώνονται κάθε μέρα, δεν θα δείχνονται κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον ελληνικό λαό, αλλά εβδομαδιαία και βεβαίως όχι αριθμητικά, αλλά με ποσοστά. Κάτι που καθένας δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται και ποια είναι η πραγματική εικόνα. Ή καταλαβαίνει μέσα από την κοινή λογική ή μέσω της κοινής λογικής για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Γιατί από τη μια να σου λένε ότι είσαι στο κόκκινο, να σου λένε ότι έχεις ανάγκη να πάρεις μέτρα, ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις και από την άλλη να λες εσύ μα δεν υπάρχει λόγος, εκεί κάπου το πράγμα κοντράρει τη μία δήλωση με την άλλη, κοντράρει τη μία κατάσταση με την άλλη δήλωση και εκεί ξεκινούν τα ευτράπελα. Και κοντράρει αυτό που λέει ο λαός μας την κοινή λογική. Την κοινή λογική που η κυβέρνηση ακόμα και τις πιο ελάχιστες δεσμεύσεις της δεν έχει κάνει τίποτα σε σχέση με τις μονιμοποίησεις των εργαζομένων, σε σχέση με την προκήρυξη των 4.000 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού και των 700 γιατρών και κοντράρει και με την κοινή λογική που λέει ότι σήμερα δεν μπορούν να πάρθουν ούτε ολιγοήμερες άδειες του προσωπικού γιατί δεν υπάρχουν σοβαρά μεγάλα κενά. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε άδειες σε πολλά τμήματα δεν έχουν προγραμματιστεί. Είναι ενδεικτικό ότι παίρνονται κρεβάτια από την παθολογική κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να λειτουργήσουν κρεβάτια COVID γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να αναπτυχθεί και άλλη κλινική. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει προσωπικό, κυρία Δουλγεράκη, το να έχουμε καθαρίστρια το απόγευμα σε κρίσιμους μονάδες του νοσοκομείου, όχι ότι δεν χρειάζεται σε όλο το νοσοκομείο. Μια καθαρίστρια του ορόφου καθαρίζει τη μονάδα εμφραγμάτων πολλές φορές το μήνα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Ή επίσης μετακινείται προσωπικό και έχουμε τα τραγελαφικά φαινόμενα οι μέρες να υπάρχει ο προϊστάμενος, ένας εκπαιδευόμενος και ένας εργαζόμενος από άλλο τμήμα για να καλύψει βάρδιες κλινικών. Αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό καλούμε και τον κριτικό λαό να εντείνει τη διεκδίκησή του για να έχει σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Κύριε να μην Βρυσαλή. Περάσουν τα μέτρα αυτά, γιατί αν περάσουν, κυρία Δουλειά, και αν παγιωθεί αυτή η κατάσταση, όχι τα 12.500 χειρουργία σε όλη την Κρήτη θα υπάρχουν. Με γεωμετρική πρόοδο θα αυξάνονται. Ξέρετε, εκεί θα πήγαινα. Γιατί αν το προηγούμενο διάστημα λέγαμε ότι εκκρεμούν 6.000 χειρουργία στο ένα νοσοκομείο, 5 στο άλλο, 200 στο άλλο, συνολικά 12.500 χειρουργία σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης βρίσκονται με εκκρεμότητα. Και αν κάποιος πίστευε ή αυτό που λεγόταν ήταν ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό νομίζω έκανε και την εξαγγελία και από εδώ από την Κρήτη ο κύριος Πλεύρης για άλλη μια φορά ότι μα φτάσαμε στην πηγή για να πιούμε νερό με τις 4.000 με νέες προσλήψεις μέσω διαγωνισμού. Τώρα ξανά πάλι το πράγμα πάει πίσω.
κοιτάτε για το γερακέ. Εντάξει, αυτές τις προσλήψεις έχουν γίνει εσύρια και δεν είναι νέες προσλήψεις. Είναι ουσιαστικά κόσμος που υπηρετεί στο σύστημα υγείας, ένα μικρό μέρος σαν συμβασιούχοι από τους 10.000 περίπου, εκ των οποίων κάποιοι θα αλλάξουν εργασιακή σχέση, που είναι καλό βέβαια, αλλά δεν μιλάμε για επιπρόσθετο προσωπικό, αλλά για έναν ανακυκλούμενο αριθμό εργαζομένων. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και αυτός ο αριθμός, αν πάει κάποιος να τον γεώσει στο νοσοκομείο που εργάζεται, όπως εγώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν στην νοσηλευτική υπηρεσία πάνω από 190 εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών προσωπικού, από νοσηλευτές, μεταφορείς, βοηθή θαλάμου, βοηθή νοσηλευτών, εκ των οποίων μόνο 110-115 σύμφωνα με τις πληροφορίες θα προκηρυχθούν. Άρα πάνω από 60-70 Μάλιστα. άτομα δεν θα τους έχουμε στο σύστημα υγείας. Άρα θα μιλάμε για λιγότερους. Τύχες Γέννη, τύχα πάντα. Με αυτή την ιστορία. Και βεβαίως αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όπως επίσης και η προσπάθεια να λυθούν προβλήματα γίνονται με μπαλώματα και έχουμε τραγελαφικά παραδείγματα να δίνονται, αν θέλετε, ακόμα περισσότερο αναστολή, μάλλον να δίνεται δυνατότητα να δουλεύουν άνθρωποι στα 70 και στα 69 χρονών, γιατροί με παρατάσεις ουσιαστικά συνταξιοδότησης. Αντί να έρθει νέος κόσμος με κίνητρα στα νοσοκομεία να δουλέψει για ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγινά, να γυρίσουν πίσω οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή, η κυβέρνηση εμένει σε ένα σύστημα υγείας που ουσιαστικά θα είναι και ιδιωτικοποιημένο και εμπορευματοποιημένο και ταυτόχρονα ο κόσμος δεν θα μπορεί να βρει την υγεία του. Πού στον 21ο αιώνα. Δηλαδή στον 21ο αιώνα να παρακαλάς να κάνεις μια εγχείρηση κολλής ή να προσπαθείς να βρεις χίλιους δυο γνωστούς για να μπορέσεις να προσπεράσεις την όποια λίστα υπάρχει ακόμα για να κάνεις ένα χειρουργείο. Καλά το λέω. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου και είναι προκλητική. Πλήρωσε με τα απογευματινά χειρουργεία να ξεπεράσεις τον άνθρωπο που δεν έχει λεφτά. Αν δεν είναι αυτός κινησμός, τι είναι? Δεν είναι κάτι που το λέμε για πρώτη φορά. Δεν είναι, αλλά πρέπει λίγο να ταρακουνήσουμε και καλά κάνετε και νομίζουμε και καλά κάνει και το σωματείο μας και τα ρακουνά και συνειδήσεις. Γιατί είναι ζούγκλα.